Γενικός ξεσηκωμός από σήμερα στις τάξεις των εργαζομένων στις αρχαιολογικές υπηρεσίες της χώρας εξαιτίας του νομοσχεδίου της κυβέρνησης για τη μετατροπή 5 μεγάλων δημόσιων μουσείων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου όπως το Μουσείο της Ακρόπολης. Νωρίς το μεσημέρι, οι εργαζόμενοι στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Βόλου έκαναν συγκέντρωση διαμαρτυρίας καταγγέλλοντας προσπάθεια ιδιωτικοποίησης των μουσείων. Εμείς θέλουμε τα μουσεία όπως είναι, κρατικά, έχουν αποδείξει ότι πετυχαίνουν τους στόχους τους και εργάζονται για το προς όφελος του πολιτισμού με τις εκθέσεις τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με τις επανεκθέσεις, με τα ευρήματα του μήνα και με την προσφορά τους με τα εκπαιδευτικά προγράμματα στα παιδιά και τους νέους. Το νομοσχέδιο που έχει προκαλέσει τις αντιδράσεις των εργαζομένων στις αρχαιολογικές υπηρεσίες προβλέπει ότι η διαχείριση του Αρχαιολογικού Μουσείου Αθήνας, του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου, του Αρχαιολογικού Μουσείου και του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης και του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου θα γίνεται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο, το οποίο θα διορίζεται από την εκάστοτε κυβέρνηση. Η πλειοψηφία των μελών του δεν θα είναι αρχαιολόγοι και οι αμοιβές τους θα ανέρχονται σε 500.000 ευρώ ετησίως. Το διορισμένο δουσού από την κάθε κυβέρνηση θα λειτουργεί για τα συμφέροντα της κάθε κυβέρνησης, συν του ότι θα πληρώνεται συνολικά τα 5 δουσού, θα πληρώνονται 500.000 ευρώ το χρόνο από τους Έλληνες πολίτες. Οπότε σίγουρα δεν είναι για το οικονομικό μας συμφέρον και σίγουρα δεν είναι και για το πολιτιστικό μας συμφέρον, καθώς θα υπάρχει δυνατότητα εξαγωγής των αρχαιοτήτων στο εξωτερικό για πάρα πολλά χρόνια με ίδρυση παραρτημάτων. Και φυσικά θα αναγκαστούν τα μουσεία για να μπορέσουν να επιβιώσουν και να έχουν πιο πολλά έσοδα να αυξήσουν τα εισιτήρια. Είμαστε αντίθετοι γιατί εκφράζουμε τους πολίτες, εκφράζουμε τους μαθητές και θεωρούμε ότι αυτό το νομοσχέδιο θα φέρει πολύ μεγάλη δυσκολία ως προς την προσβασιμότητα των πολιτών. Ο πολιτισμός ανήκει στο λαό και θα πρέπει να έχει προσβασιμότητα γιατί ο πολιτισμός είναι το παν σε μια χώρα. Οι εργαζόμενοι στις αρχαιολογικές υπηρεσίες που έχουν ξεσηκωθεί κατά του νομοσχεδίου εκτιμούν ότι οι προωθούμενες αλλαγές θα επηρεάσουν το σύνολο των μουσείων, ανοίγοντας το δρόμο για αύξηση στις τιμές των εισιτηρίων, για κατάργηση των δωρεάν παροχών και εκατοντάδων θέσεων εργασίας, όπως και εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Παράλληλα, εκτιμούν ότι θα οδηγήσει σε εμπορευματοποίηση της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας. Ένα ακόμη νομοσχέδιο που δίνει στους ιδιώτες δημόσιο χώρο, δίνει τα μουσεία μας, πέντε μουσεία, τα πέντε μεγαλύτερα μουσεία μας, τα οποία οφείλουμε να κρατήσουμε κάτω από τη σκέπη του δημοσίου, οφείλουμε να τα κρατήσουμε ανοιχτά στους πολίτες. Τα μουσεία και ο αρχαιολογικός πλούτος της χώρας μας είναι τεράστια περιουσία του ελληνικού λαού και όλης της ανθρωπότητας. Δεν είναι αμπελοχώραφο κάθε υπουργού να το διαχειρίζεται όπως θέλει. Οι εργαζόμενοι και ο ελληνικός λαός θα υπερασπίσει τα μουσεία. Βρισκόμαστε εδώ με ένα μερικτημάκιο της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ για να διαδηλώσουμε μαζί με τους εργαζόμενους ενάντια στην ιδιωτικοποίηση των μουσείων. Πρόκειται για ένα ξεπούλημα της πολιτιστικής κληρονομιάς, είμαστε κάθετα αντίθετοι. Το νομοσχέδιο αυτό έρχεται να αποσαθρώσει τις εργασιακές σχέσεις των ήδη υπαρχόντων εργαζομένων στα μουσεία αλλά και των επόμενων προσλήψεων που θα γίνουν με ελαστικές σχέσεις εργασίας, και το δεύτερο γιατί ο πολιτισμός όπως όλα τα άλλα αγαθά είναι αγαθό και δεν μπορεί να πουλιέται και να αγοράζεται στις διάφορες φιέστες και στα κιτσαριά που θα ετοιμάσουν οι υποτιθέμενοι νέες διοικήσεις που θα ορίζεται από τον εκάστοτε υπουργό. Αυτή η ιδιωτικοποίηση ουσιαστικά θα αποκόψει τα μουσεία από την αρχαιολογική υπηρεσία, η οποία έχει κύριο μέλημα την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, και θα ακολουθήσουν επόμενα βήματα για οικονομική υποβάθμιση όλων των υπόλοιπων μικρότερων μουσείων.